και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Ενισχύει τι παλιέ και δημιουργεί νέε συμμαχίε στην ευρύτερη γειτονιά μα. Εργάζεται για την ειρήνη και επιδιώκει τη συνεργασία με γείτονε τη χώρα. Κινείται με εθνική αυτοπεποίθηση, σύνεση και αποφασιστικότητα. Το απέδειξε τόσο με τη στεναρή στάση που κράτησε στον Εύρο, όσο και απέναντι στην παραβατική συμπεριφορά τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο από το Μάιο και μετά ανέδειξε ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή διάσταση της τουρκικής συμπεριφοράς, επισημένοντας σε κάθε περίπτωση πως τα σύνορα της Ελλάδας είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Και συνέδεσε με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη συμπεριφορά της Τουρκίας με την Ευ ευρωπαϊκή της προοπτική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκη μετέτρεψε τις τουρκικές προκλήσεις προς την Ελλάδα σε προκλήσεις εναντίον ολόκληρης της Ευρώπη Και υπενθύμησε με τον πιο έμπρακτο τρόπο ότι ο δρόμος για μια θετική ευρωτουρκική ατζέντα περνά από την Αθήνα. Η Ελλάδα, και το τόνισε πολλές φορές μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργό, επιδιώκει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη γείτονα. Επιδιώκει προπάντων την εμπέδωση θετικού κλίματος που θα επιτρέψει τη μείωση των εντάσεων και την υιοθέτηση μιας θετικής ατζέντα. Κατέθεσε, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Άγκυρα, 15 σημεία συνεργασίας τα οποία έγιναν δεκτά από την τουρκική πλευρά, η οποία πρόσθεσε και άλλα και συμφωνήθηκε να εργαστούν για τα επόμενα βήματα. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα προβάλλει με παρησία τις θέσεις της και προσέρχεται με ειλικρίνεια και καλή πίστη στις συνομιλίες. Αξιώνει όμως σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συνθήκες και τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Για την επιδημιολογική κατάσταση. Το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο σε όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα στην Αττική, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και Δυτική Ελλάδα. Διαπιστώνεται, ωστόσο, μια τάση σταδιακής αλλά αργή αποκλιμάκωση που απεικονίζεται τόσο στο δίκτυο θετικότητα, όσο και στον δίκτυο αναπαραγωγή του ιού. Σήμερα έχει ξεκινήσει η δωρεάν με επίδειξη του ΆΜΚΑ διανομή των self-test σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, για τους οποίους η χρήση είναι πλέον υποχρεωτική. Πρόκειται για τους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τις μεταφορές, τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τις υπηρεσίες καθαρισμού, τα κουρία, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, καθώς και τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Όπω επίση είναι και για του εργαζόμενου στα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών, στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και στις υπηρεσίε καθαριότητα, καθώ και στου δικαστικού λειτουργού και υπαλλήλου. Όλοι υποχρεούνται να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην ειδική πλατφόρμα άμεσα με εξαίρεση την πρώτη εβδομάδα, η οποία θα είναι εβδομάδα προσαρμογή και για την οποία έχουν περιθώριο δήλωση μέχρι την Κυριακή 25 Απριλίου.